Η περιοδία του ξεκίνησε από τη Γλαύκη. Ο Υπουργός επισκέφτηκε το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Λυκείου ΕΠΑΛ του Ορεινού Οικισμού και παρακολούθησε τη γιορτή των μαθητών για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μάλιστα, πήρε το λόγο και χαιρέτησε τους μαθητές που ήταν συγκεντρωμένοι, εκδήλωσε τη χαρά του για τη γιορτή που είδε και για το κλίμα που συνάντησε στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και ανέφερε ότι η πολιτεία δεν ξεχνά τις ορεινές και απομακρυνσμένες περιοχές και μεριμνά για να έχουν ό,τι χρειάζονται στον τομέα της παιδείας. Αυτό που θέλω να σας πω και αυτό που θέλω να ρίξουμε σαν Υπουργείο είναι ότι δεν βλέπουμε μόνο το τι γίνεται στο κέντρο. Υπάρχει μια παλιά φράση που λέει ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αυτό ισχύει. Ελλάδα είναι όλοι μας, είμαστε εσείς, είναι την κάθε γωνιά της πατρίδας μας και γι' αυτό το Υπουργείο πρέπει να σκέφτεται και να βλέπει τα προβλήματα παντού. Ήρθα εδώ για να δω ακριβώς πώς πάτε, να δω τι προβλήματα υπάρχουν, να μιλήσουμε με τους καθηγητές σας, να μιλήσουμε με εσάς, να μεταφέρουμε αυτά τα προβλήματα ώστε να τα λύσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Θέλω να σας ευχηθώ καλή πρόοδο. Να είστε πάντα γεροί, πάντα ευτυχισμένοι και καλή επιτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά. Ο Υπουργός συζήτησε με τους διευθυντές του Γυμνασίου Νίκο Σουντουλουνάκη και του Λυκείου Δημήτρη Δόντσου και του ΕΠΑΛ Βασίλη Τσελέπη. Μαζί τους συζήτησε τις συνθήκες και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζονται κυρίως στη συστέγαση όλων των σχολείων, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα που αντίκρισε. Διάβασε το περιοδικό που εκδίδουν οι μαθητές του Λυκείου, ενώ δοκίμασε τα εδέσματα που έφεραν οι μαθητές για τη γιορτή. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε τη σχολική γιορτή στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο του Οικισμού, όπου συζήτησε με τους μικρούς μαθητές, τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, ενώ συνομίλησε με τις μητέρες των παιδιών που παρακολουθούσαν τη γιορτή. Όπως είπε χαρακτηριστικά στους μαθητές, αυτή την ημέρα να τη θυμάστε. Το ενδιαφέρον μας είναι κοντά σας. Τον υφυπουργό συνόδευσαν εκτός από τον περιφερειακό διευθυντή, ο βουλευτής της Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Αλτούρος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεως Νίκος Πιπερίγκος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναστάσιος Μάρκου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παπαδόπουλος Γεώργιος. Στη συνέχεια επισκέφθηκε σχολικές μονάδες στην πόλη της Κομωτινής και είχε επαφές με τον Δήμαρχο Δημήτρη Πετρίδη και τον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμονα. Το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Μητροπολίτη Ξάνθης Παντελεήμονα και άλλους τοπικούς φορείς, ενώ θα επισκεφτεί και το ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων.